αποφάσισα εγώ σήμερα να σας δείξω 7 μέρες καλοκαιριού μαζί μου. Δεν ξέρω τώρα πόσο βαρετό μπορεί να είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον. Θα μου πείτε και εσείς τα μηνύματα εδώ από κάτω. Με τούτα και με εκείνα έχουμε φτάσει, έχει φτάσει απόγευμα. Έχω μαγειρέψει το φαγητό, πήγε πάρα πολύ καλά, αυτό το γιουβέτσι στο φούρνο. Και γενικά έχω προσπαθήσει λίγο να συμμαζέψω, του συμμαζέματος η ημέρα αποκλειστικά σήμερα. Έχω πάρει κάποια μέτρα για το DIY, το οποίο θα ανέβει κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες μέρες στο κανάλι. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό, γιατί αυτό το συγκεκριμένο το DIY είναι ένα μέρος από makeover δωματίου. Οπότε αυτά, έχω φτιάξει το καφεδάκι μου, το οποίο που το έχω, το έχω αφήσει κάπου εδώ. Ο μικρός προσπαθεί να ανέβει στο γαϊδουράκι του. Εντάξει, ανεβήκαμε μια χαρά. Έχω φτιάξει το καφεδάκι μου, έχω καθαρίσει λίγο την βεράντα έξω, γιατί πάλι μάζεψε άμμο. Γιατί εμείς εδώ δεν μαζεύουμε σκόνη, μαζεύουμε άμμο που είμαστε παραθαλάσσια και στα νησιά. Και δεν είναι και καθόλου ευχάριστη η άμμος. Γενικά, όταν μαζεύετε έτσι στον μπαλκόνι και δεν έχεις την απολαύση στην παραλία, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό. Και αυτά, έχω να ταΐσω τώρα το μικρό. Θα ζεστάω λίγο το φαγητό του. Να κάνουμε λίγο μάμα. Εσείς έχετε παρακολουθήσει τώρα που κοιτάζω ταυτόχρονα το βιντεάκι του καινούριο, το τελευταίο που ανέβασα, που έχει να κάνει με την οργάνωση που... το καθαρισμό βασικά της κουζίνας και την οργάνωση της ντουλάπας. Μπήκατε, το είδατε εσείς αυτό? Γράψτε μου στα μηνύματα. Αφήστε μου μια καρδούλα αν το έχετε δει. Αν βαριέστε να γράφετε στα μηνύματα, στα σχόλια έτσι από κάτω. Αυτά, και γενικά πώς περνάτε αυτή τη στιγμή? Πείτε μου τα νέα σας. Τι ακριβώς κάνετε εσείς? Κάνετε τρελό σημάζημα, τρελό καθάρισμα σαν και εμένα? Ή κάνετε κάτι πιο ευχάριστο, πιο επικοδομητικό τέλος πάντων, βρε παιδί μου? Αυτά, ζεστένο φαγητό, θα ήσουμε το μικρούλι. Καλημέρα, τι κάνετε? Αποφάσισα να κάνω ένα vlog για τις επόμενες 7 μέρες, τώρα το καλοκαιριού, να σας πω, εδώ θα κοιτάζουν, να μην κοιτάζουν από μόνοι μου. Και έχουμε ξυπνήσει, είναι 9 και 4 τώρα, είμαστε ήδη στο αυτοκίνητο με το μικρό και πάμε να πάρουμε πράγματα που μου έχουν έρθει από ναι, από IKEA λοιπόν. Πάμε να πάρουμε τα πραγματάκια. Μία, έχει αρκετή διαδρομή μπροστά μας. Ξεκινάμε. Έχω καφέ εδώ μαζί. Αυτό εδώ συμβαίνει. Να το. Αυτό εδώ συμβαίνει λοιπόν. Πρωί πρωί, καφές μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή. Άκυρη αυτή η προσπάθεια. Άκυρη. Είναι κλειστά. Έχω κάνει ήδη μία διαδρομή περίπου 3/4, εκεί 30 με 40 λεπτά ας πούμε, και είναι κλειστά, έφτασε εκεί, είναι κλειστά, λόγω Παναγίας. Έχω μεταφέρει τη Γιουρκή μία μέρα μετά. Αυτά. Γιατί έχει φυσήξει, έχει βρέξει χώμα και τα λοιπά. Και πάμε για DIY, πάλι διαδρομή, 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 διαδρομή. I'm done trying to fix what is broken. Cause my time is running.
να πω να το βάλω εδώ για να μου βλέπετε λίγο. Ταυτόχρονα μαγειρεύω, έχουμε γυρίσει με το μικρό, έχουμε φάει τα κουλουράκια μας, μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζω φαγητό, είχα ξεπαγώσει κιμά, δεν ήξερα τι ακριβώς να φτιάξω και μου ήρθε έτσι μια ιδέα, τελευταία στιγμή, να κάνω ένα γιουβέτσι στο φούρνο και να αντικαταστήσω το κρέας με τον κιμά. Ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει, σας πώς σας φαίνεται? Πρέπει να είμαι κάπως έτσι λοιπόν, να είμαστε κοντινοί και να ανακατεύω ταυτόχρονα, να ρίχνω έτσι μια, ένα βλέφαρο στο κιμά. Εσείς τι κάνετε, τι φαγητό έχετε φτιάξει σήμερα, τι μαγειρέψατε στο σπίτι σας? Να πω το εξής, πήγα για να πάρω τα πράγματα από το IKEA κλειστό εν τέλει, κλειστή ή μεταφορική που θα έφερνε την κούτα, μάλλον που θα πήγαινα να παραλάβω την κούτα από εκεί, λόγω της Παναγίας που ήταν εχθές. Okay. Λύθηκε εν τέλει το πρόβλημα και πήγε ο σύζυγός μου να πάρει τα πράγματα. Έχει γυρίσει, η κούτα είναι έξω στο μπαλκόνι. Δεν έχω προλάβει προφανώς, γιατί ήμουν με το παιδί, δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ καθόλου με αυτά που ήθελα, τα DIY που σας έλεγα. Να φτιάξω πραγματάκια έξω στην βεράντα. Οπότε φτιάχνω τώρα το φαγητό, συμμαζεύω εδώ την κουζίνα και θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Α, να και εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τη Στίβα με τα βλυμμένα. Τι ήθελα να πω, μία ωραία ιδέα, δεν ξέρω εσείς αν το κάνετε αυτό, οτιδήποτε μπαίνει από το μικρό, από τις μπανάνες, ας πούμε που είναι σε μία τέτοια κατάσταση, που τρώγεται ναι μεν, αλλά είναι τύπου πολύ παραγινωμένη, εγώ τι κάνω, δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω πει, αν το έχω μοιραστεί μαζί σας. Βάζω όλες τις μπανάνες εδώ, μέσα σε μία σακούλα στην κατάψυξη. Και τι κάνω, όπως είναι η μπανάνα, τσακ μέσα. Πετάω τη φλούδα. Ή μάλλον όχι, δεν θα πετάξω και τη φλούδα. Θα σας πω και τι. Προχθές νομίζω είδα ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιντεάκι, όπου σου έλεγε ότι κρατάς τις φλούδες από τις μπανάνες. Νομίζω δεν έχω κάποια άλλη σήμερα. Κοιτάξω να δω. Κρατάς τις φλούδες, τέλος πάντων. Για να μην σας μπερδεύω, πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, με συγχωρείτε, αλλά έτσι με όταν κάνω δουλειές γενικά. Οπότε μαζεύω όλες τις μπανάνες εδώ, τις βάζω στην κατάψυξη και όταν θέλω να κάνω τα smoothie μας, τις παίρνω απευθείας από εκεί και γενικά ό,τι φρουτάκι μπορεί να περισσέψει, που μπορεί να μην το φάει ο μικρός, το βάζω σε μια σακουλίτσα. Και κατάψυξη. Βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι και πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο σου λέει ότι χρειάζεται να μουλιάσεις μπανανόφλουδες, τις αφήνεις περίπου για 2 μέρες μέσα σε ένα μπολ, το οποίο βέβαια έχεις και καπάκι από πάνω έτσι για τις ευωδίες, και έτσι δημιουργείς ένα πάρα πολύ φυσικό, φυσικότατο, χωρίς καθόλου τίποτα, καμία κακή ουσία, λίπασμα για τα φυτά στο σπίτι. Φτιάξε μετά και ποτίζεις με αυτό το νεράκι τα φυτά. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις επίσης μέσα, αν σας περισσεύουν κόκκι από τον καφέ, αν έχετε ας πούμε εσπρέσο και φτιάχνετε εσπρέσο, ακόμη και τον ελληνικό καφέ, το κατακάθι, κρατήστε το και το χρησιμοποιείτε πάλι στα φυτά σαν φυσικό λίπασμα. Εσείς το ξέρατε αυτό? Κάτι είχα ακούσει εγώ παλιότερα, αλλά μου είχε διαφύγει, να πω την αλήθεια μου, και φεύγανε οι μπανανόφλουδες χωρίς κάποιο σκοπό. Οπότε την κρατάω και αυτή για να κάνω αυτή τη δουλίτσα που είπαμε, να βρω και ένα μπολάκι, να τη βάλω μέσα, να μουλιάσει. Οπότε να το έχω αυτό εδώ, φλουδίτσες μέσα, θα γεμίσω νεράκι περίπου στο μισό και θα κλείσω με καπάκι. Λοιπόν, και επειδή βλέπω γενικά ότι έχω κάποιες που είναι αρκετά μαύρες, δεν θα πω καν στη διαδικασία, θα βάλω και αυτές στην κατάψυξη για να έχω περισσότερες φλούδες για αυτό το φυσικό λίπασμα που θέλω να φτιάξω.